Και τώρα θα περάσουμε στην τελετή, όπου ένα γόρι και ένα κορίτσι, ο Κώστας και η Ανούλα, συναντιούνται στο γυμναστήριο. Λυσάζουν το ένα το άλλο και γεμάτα ενθουσιασμό ξεκινούν την περιήγησή τους στον κόσμο της ενόργανης γυμναστικής, αναζητώντας τον δρόμο που θα το οδηγήσει στον ορίζοντα. The young boy and the young girl, Kostas and little Anna, meet at the gym. They approach each other and full of enthusiasm, they start wandering around in the world of gymnastics, seeking the road which will lead them to the horizon. Ορίζοντας όριο, περνά τον ορίζοντα, υπερβαίνει τον εαυτό.
Συγκοριθεί των οποίων βρίσκεται η κατάκτηση πολλών Ολυμπιακών μεταλλίων.
έχει αναδείξει πολλούς αθλητές οι οποίοι αποτελούν πρότυπα για τη νέα γενιά, όχι μόνο για τα επιτεύγματά τους, αλλά και για το ίσως τους. Έχοντας ως βάρος τους Ολυμπιονίκες μας, το τουρνουά αυτό αποτελεί μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τους νέους αθλητές και αθλητριές μας να αναδείξουν το ταλέντο τους, να εξελιχθούν στους πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας για το άθλημα και να μας αρέσουν αμέτρητες στιγμές εθνικής υπερηφάνειας. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Με εκτίμηση και ευθέρη στα διανάγκης, Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού. This was a greeting message from the Deputy Minister of Culture and Sport, Mr. Lefteris Stavrianakis, who could not be here tonight. Να πούμε ότι κοντά μας είναι και η νέος Γενική Γραμματέας Αθλητισμού, κυρία Βούλα Γιαννακίνη. Tonight we have the former Secretary of Sport, Mr. Βούλα Γιαννακίνη. Και τώρα θα παρακαλέσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Αθανάσιο Θανάση ή όπως το ξέρουμε όλοι μας, Σάκη Βασιλιάδη, να καλωσορίσει τους καλεσμένους. Μετά ο πρόεδρο και τα χαρέα του Γυμναστή Federation of Excel, Αθανάσιος Θανάσης Σάκης Βασιλιάδη. Εγώ θα ήθελα να πω μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που βρίσκεστε εδώ. Θέλω να καλωσορίσω αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, κριτές, αρχηγούς από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Και να σου πω ότι η Θεσσαλονίκη πάντοτε θα είναι εδώ με μια ζεστή αγκαλιά, με ένα υπέροχο κοινό για να τους φιλοξενήσει και να τους δώσει τη χαρά να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή που έγινε ακόμα μεγαλύτερη με το κύριο Καβάρα να δίνει τη δική του νότα σε αυτήν την πανηγυρική έναρξη και έτσι πολιτισμός, αθλητισμός και οτιδήποτε άλλο καθένας θέλει να δει πίσω από αυτό το πράγμα συναντούνται σήμερα όλοι μαζί και περιμένουν από όλοι να δείξουν ό,τι καλύτερον. Εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ένωση Γυμναστικών Σωματείων του Ελλάδος, στο Προεδρείο της, ιδίως τον κύριο Τσαχάδη, Πρόεδρο της, για την παρακαταπληκτική δουλειά και εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία, πολλά λόγια όχι, πράξη και πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Βασιλιάδη, θέλει τον κύριο Βασιλιάδη, και welcome by the President of the Hellenic Gymnastics Federation and wishes for success for every athlete. Και τώρα ο άνθρωπος που έχει αποκλειστεί όλο τον βάρος μαζί με τους συνεργάτες αυτής της διοργάνωσης, ο κύριος Χρήστος Ψαρθάς, πρόεδρος της Αθλητικής Ενδοσωματείας της Εθνικής Ελλάδας και πρόεδρος της Αθλητικής Επιτροπής του Horizon Cup. And now we're talking with the Athletic Union of the Clubs, of Gymnastic Clubs of Northern Greece and President of the Organizing Committee of the Horizon Cup, Mr. Χρήστος Ψαρθάς. Καλησπέρα σε όλους σας. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, προπονήτριες, κριτές και συνοδούς αποστολών από διαφορετικά μέρη της Ελλάδος, από διαφορετικές χώρες, από διαφορετικές υπήρους, με διαφορετική νοοτροπία και κουλτούρα η κάθε μία από αυτές. Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι αυτοί οι αθλητές έχουν κουβαλήσει στις αποσκευές τους κάτι κοινό. Το όνειρο να γίνουν πρωταθλητές στην ενόμενη γυμναστική. Μέσα από ένα ταξίδι το οποίο περιλαμβάνει πολλούς και διάφορους σταθμούς. Ένας από αυτούς είναι και το Horizon Cup, ένας σταθμός ορόσημο. Μέσα από το οποίο μάλλον οικοδομήθηκε από την θεμελιώθηκε μάλλον από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία πέρσι τέτοιο καιρό την Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής Βόρειο Ελλάδος με τη συμπαράσταση βέβαια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, αναθέτοντας την οικοδόμηση αυτού του σταθμού σε αυτούς στους αθλητές οι οποίοι διαγωνούν με τον καλύτερο τρόπο τα ιδανικά και τις αξίες που υπηρετεί, πρεσβεύει και προάγει ο αθλητισμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Βούλα Παντελιώτη, την Περιφερειάρχη, για την αμέριστη συμπαράσταση για αυτή τη διοργάνωση που συνηθίσαμε πέρυσι.
όπως επίσης και όλους όσους έχουν στηρίξει αυτή τη διοργάνωση από τους συνδελετές και τους πολλούς κορυφούς που είχαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να συγχαρώ τους αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν έως τώρα στη διοργάνωση και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτούς που εξελίξουν στο σημείο. Ευχαριστώ. Τώρα το επόμενο πρόσωπο, πώς να το παρουσιάσουμε. Για αυτό που θα πω, και έχουμε και μικρά παιδιά, αλλά μια φράση μου έρχεται στο μυαλό. Για την Ελλάδα, ένα μότο. Και πώς να το πράσω αυτό στα παιδιά. Τι να το διάσω. So, the next person coming is the gold medal in Barcelona in track and field, Gula Batulidou, and the famous phrase she said, for Greece and δεν υπάρχει ωραίο θέαμα από το να είσαι σε έναν αθλητικό χώρο και να βλέπεις τα πιτσιρίκια από πολλά μέρη της γης να συναγωνίζονται και να ανταγωνίζονται. Εγώ θέλω να δώσω πολύ πολύ μεγάλο πράγμα, γιατί κάποιοι τα έχουν εμπνευστεί, τα έχουν κάνει πράξη, είτε πρόκειται για τον πρόεδρο, είτε πρόκειται για τους προπονητές, είτε πρόκειται για τους καλλιτέχνες, αυτοί που μας έχουν δημιουργήσει αυτό το θέαμα. Αλλά κάποιοι άνθρωποι έχουν βάλει μεγαλύτερα λιθαράκια. Και επειδή αγαπώ το να λέω μπράβο, γιατί δεν το κάνει κανείς, αγαπώ πάρα πολύ, ίσως λίγο περισσότερο, κάποιον που είναι εδώ μέσα και το λένε Ιωάννη Μελισσαντίδη. Και την παραμονή του τώρα. Γιατί τότε είχε πει κάτι για τη Μακεδονία και ήταν ένα παιδάκι. Αλλά έμαθε όπως εδώ τα πιτσιρίκια μας να τιμούν αξίες. Και αυτό είναι το καλύτερο, γι' αυτό μπράβο σε όλους τους συντελεστές. Όπου μπορώ, όποτε μπορώ, μαζί με τον κύριο Κασπάρα που μας το κοινό μα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you, Mrs. Πατουλίδου. Νομίζω ότι προσπάθησε να κάνει καλλιτεχνικό κατηνάστη για αυτό έχει αυτό. Τριπλό άξιο. Και τώρα θα περάσουμε σε βραβεύσεις. Τώρα πάλι για τον επόμενο αθλητή, δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσω. Γιατί ο Θεός μερικές φορές ξυπνάει και σε μερικούς θα δίνει όλους. Και σε άλλους σαν και εμάς ξυπνάει και δεν μας δίνει τίποτα. Ή κάτι μας, εν πάση περιπτώσει. Έχετε δει το παλάτι του πιμπόμ. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα. Πιμπόμ ήταν αυτός ο άνθρωπος. Τότε και στην Ατλάντα, μαζί μου πως σε όλους. Αυτό δεν ξέρω πώς μεταφράζεται στα αγγλικά. Τα πεταγότανε, σαν ξαναπεταγότανε, ξαναπεταγότανε. Τι να πει κανείς. Παγκόσμια μετάλλια πανευρωπαϊκά, ολυμπιακά μετάλλια. Μία ένα πλατή χαμόγελο. Όταν άγγιζε το στόμα του, δεν σταμάταγε. Έλεγε. Δεν συναγωνιζόταν τον εαυτό του, σε σπίσε λάθος. Και φυσικά και ένας άνθρωπος δίπλα του. Γιατί ο αθλητής και ο προπονητής είναι δύο κορμιά με μια καρδιά και με ένα μυαλό. Ο ένας οφείλει στον άλλο. Ο ένας δίνει στον άλλο. And now the next athlete who is going to be honored here tonight, and he's it's an honor for us that we have him here. He's a gold European champion, gold world champion, and gold Olympic champion in gymnastics. Mr. Ioannis Melissanidis and his coach, Thanasis Kapdinis. Και θα παρακαλέσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Θανάση Βασιλιάδη, για την τράπεζα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το θερμό σας χειροκρότημα. Δύο λόγια θα με πολύ σύντομος. Ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Βασιλιάδη που αγκαλιάζει αυτή τη διοργάνωση. Ευχαριστούμε, Σάκη. Ένα μεγάλο μπράβο στον Χρήστο Ψαντά, που είναι η ψυχή του Horizon Cup. Και δύο λόγια για αυτήν την διάθεση. Με τον κύριο Θανάση έχουμε περάσει τα πάντα. Είμαι ό,τι είμαι αθλητικά, αλλά και σαν προσωπικότητα το φίλο του προπονητή μου, τον κύριο Θανάση, όπου και αν βρίσκομαι, όπου και αν σταθώ δημόσια, θα τον ευχαριστώ σε όλη μου τη ζωή για αυτά που κατακτήσαμε μαζί. Φέραμε για την Ελλάδα το πρώτο χρυσό πανευρωπαϊκό μετάλλιο στην ιστορία της ελληνικής γυμναστικής. Το πρώτο παγκόσμιο μετάλλιο στην ιστορία της ελληνικής γυμναστικής. Το πρώτο χρυσό κυπριακό μετάλλιο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού στις ασκήσεις εδάφους. Και αυτό όχι γιατί είχαμε τρία πόδια ή δέκα μάτια, είχαμε μία καρδιά, μία ψυχή. Πιστέψαμε μαζί σε αυτό το όνειρο και το καταφέραμε. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένος που βλέπω αυτά τα πιτσιρίκια, την δίψα και τη φωτιά στα μάτια τους. Και για μένα αυτή η διάκριση σημαίνει πολλά γιατί γίνεται σε έναν χώρο που ίδρωσα, όπιασα, πόλεσα, ερωτεύτηκα, άδωσα όλα. Και μου κάνα την τιμή να ονομαστεί αυτό το γυμναστήριο και ο Άγιος Πανσελίδης. Σας ευχαριστώ μέσα από το. Η τράπεζα γίνεται για τη συμπλήρωση και για τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου της ελληνικής γυμναστικής σε μεγάλη διοργάνωση. Ήταν του αρχηγού μεταλλίου της ασκής εδάφους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Brisbane τον Απρίλιο του 1994. This prize was given also for the completion of 25 years since the first medal of Greek gymnastics in an international competition. It was the silver medal in floor exercises in the World Championship of Brisbane, April 1994. Και σε οικογένεια συμβαίνει συχνά. Έχω ένα διάσημο παπά. Και ο γιος δεν τα καταφέρνει η κόρη τόσο όσο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε και εξαιρέσεις όπου ο γιος, εκπαιδευμένος από την μεγάλη κληρονομιά του παπά, χαράζει στο δικό του δρόμο. We often have, you know, in families where the famous father who leaves his own mark, and the sons very often of the daughters cannot follow, but there are exceptions. While the son, inspired by the father, leaves his own mark. Κώστας Καλδάρας, ο πατέρας ο Κώστας Καλδάρας, και έγραψε τον ύμνο της Horizon Cup. Την βλάβευση θα κάνει η κυρία Αλεξάνδρα Κακαντώνη, γενική γραμματέα της Αθλητικής Ένωσης Σωματείων Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος. Εμείς της Αλεξάνδρα Κακαντώνη, Secretary General of the Athletic Union of the Gymnastic Clubs of Northern Greece. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές, καλή επιτυχία στην
συνέδρια της διοργάνωσης και ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον πρόεδρο της Ένωσης και εσάς φυσικά που είστε όλοι εδώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε προς το τέλος αυτής της διοργάνωσης. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. I want to thank you for your presence here. And we hope to see you tomorrow. I hope to see you from morning to night to follow the games. Ελπίζουμε να σας βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και απόψε να μείνετε κάτω με τις συνεχίζουν οι αγώνες και αύριο. Και έχουμε τώρα την αποχώρηση των σημειών, departure of the flags. Thank you very much.